πέρα με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Πανταζή, Στεφανία Πανταζή, συντονίστρια των προγραμμάτων της πράξης, την κυρία Ελένη Δημοπούλου, ψυχολόγο, και τον κύριο Αλέκο Καπρίνη, γιατρό, οι οποίοι θα μας ενημερώσουν καταρχάς γύρω από το AIDS και τους τρόπους πρόληψης, αλλά και θα συζητήσουν μαζί μας για τις δράσεις της πράξης και για τον τρόπο αντιμετώπισης των ασθενών με AIDS. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε σε έναν χώρο να αναπτύσσουμε έναν διάλογο γύρω από τον HIV. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε οτιδήποτε ερώτημα έχετε σε σχέση με αυτό. Θα κάνουμε μία πρώτη εισήγηση για να δείτε ποιοι είμαστε εμείς και μέσα από ποια εμπειρία μιλάμε για τον HIV και αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα γύρω από αυτό. Ο τίτλος μας είναι «Προγράμματα ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης και ιατρικής συνεργασίας». Και αυτό θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη από το 1997 και αντίστοιχα το 1996 στην Αθήνα με δύο πολυατρία, όπου η πρώτη μας στήριξη ήταν να υποστηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκτός συστήματος υγείας. Αυτό παρουσιαζόταν τότε, τέλος δεκαετίας του 1990, με την ανθρώα αύξηση των μεταναστευτικών ρευμάτων στη χώρα μας. Η πρώτη δράση που θέλαμε να αναπτύξουμε ήταν η ιατρική, αλλά αυτό σιγά σιγά στην πορεία μας άνοιξε τον δρόμο για να πολλαπλασιάσουμε τα προγράμματά μας, καθώς μόνο η ιατρική στήριξη δεν μπορούσε να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα προβλήματα ένταξης στη χώρα. Και τους δίνουμε τη δυνατότητα για 6 μήνες έως ένα χρόνο παραγωγής σε ένα διαμέρισμα όπου εμείς πληρώνουμε μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όλα τα πάγια έξοδα, και υποστηρίζονται από όλες τις προηγούμενες κατηγορίες προγραμμάτων, έτσι ώστε άμεσα να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητα. Αυτές είναι κάποιες από τις ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε. Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι. Θα αφήσω τα παιδιά για να κάνω μια συμπληρωματική δράση. Αποφυλακισμένοι, οροθετικοί, που είναι σήμερα και το θέμα μας. Πόρνες, τσιγκάνοι και γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έναν λόγο να απευθυνθούν στις υπηρεσίες μας. Δεν εξειδικευόμαστε με όλες τις ομάδες. Αυτό που εξειδικευόμαστε είναι να είμαστε άμεσα στην πληροφορία. Δηλαδή, η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να δουλέψουμε σε όλο το φάσμα, αλλά είμαστε εξειδικευμένοι να δώσουμε κατευθύνσεις σε κάποιον που θα έρθει με ένα τέτοιο αίτημα, στο που θα απευθυνθεί. Θα παρουσιάσουμε τον ιό του AIDS. Τι σημαίνει ιός του AIDS? Σημαίνει Acquired Immune Deficiency Syndrome, δηλαδή σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας. Υπεύθυνος είναι ο ιός του HIV. Ζει μόνο στα σωματικά υγρά, δηλαδή στο αίμα, στο σπέρμα και στα κολπικά υγρά. Έχουν εντοπιστεί και κάποια στοιχεία του ιού του HIV και στα δάκρυα, καθώς και στον υδρότα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο επιστημονικό δεδομένο που να αποδεικνύει τη μετάδοση μέσω του υδρότα ή των δακρύων. Πώς μεταδίδεται? Μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής, είτε είναι κολπική, προκτική ή στοματική, με είσοδο μολυσμένου αίματος στον οργανισμό, συνήθως με σύρυγγες ή ξηραφάκια, δηλαδή προσωπικά αντικείμενα υγιεινής, αλλά και με τη μετάγγιση αίματος. Βέβαια, από το 1992 οι έλεγχοι καθιστούν ασφαλή τη μετάγγιση αίματος και από τη μητέρα στο μωρό, μέσω της εγκυμοσύνης, του θυλασμού ή του τοκετού. Η καλύτερη λύση είναι η πρόληψη. Χρησιμοποίηση προφυλακτικού σωστά και σε κάθε ερωτική επαφή. Εννοείται χρησιμοποιούμε σύρυγγες μόνο μιας χρήσεως. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στο τρύπημα αυτιών και γενικά στο body piercing, στα τατουάζ και στη χρήση κοινών αντικειμένων προσωπικής υγιεινής, όπως ξηραφάκια, οδοντόπουτσες, χτένες και άλλα. Μία πρώτη επιδράση όταν μάθετε κάποιο συμφορεί, θα έρθει το άγχος για την πορεία της ασθένειας, το άγχος για την αποκάλυψη της ασθένειας. Μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, σε έλλειψη αυτοεκτίμησης. Στο κοινωνικό επίπεδο έχουμε τις διακρίσεις, τον αποκλεισμό από διάφορες κοινωνικές συνθήκες καθημερινές, που στο τέλος μπορεί να οδηγήσουν στην απομόνωση.